Τώρα, κύριε Κουτσαντή, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό, ότι όταν έχουμε εδώ εκπρόσωπο του ΚΚΕ, όλοι που μας βλέπουν, ξέρετε τι θα πούν όσοι δεν είναι ΚΚΕ, ότι εσείς ούτως ή άλλως, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, θα πείτε ότι είναι ψίχουλα. Και θα πείτε ότι έχουν δίκιο οι αγρότες και ότι εμείς θα είμαστε στα μπλόκα και θέλουμε κινητοποιήσεις. Είναι έτσι ή όχι? Έχουν δίκιο οι αγρότες. Η κυβέρνηση ξεκίνησε συκοφαντώντας τους ότι είναι υποκινούμενοι, προχώρησε με καταστολή και κατέληξε, βλέποντας ότι τα μπλόκα μαζικοποιούνται, να πούνε ότι τελικά έχουν δίκαια προβλήματα και αιτήματα. Ποια είναι όμως αυτά τα δίκαια αιτήματα? Γιατί εδώ συζητάμε, αλλά πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο τι ζητάνε οι ίδιοι οι αγρότες. Ζητάνε μείωση του κόστους παραγωγής. Ζητάνε αποζημίωση στο 100% από τις καταστροφές. Κάτι που δεν δίνει σήμερα ο ΕΛΓΑ. Ζητάνε να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο. Αφορολόγητο πετρέλαιο σήμερα υπάρχει μόνο για τους εφοπλιστές. Ενώ υπήρχε για τους αγρότες και καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αντιδρούν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεσηκώνει τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, την οποία ψήφισαν επίσης από κοινού και τα τρία κόμματα το 2020 στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι αγρότες επίσης ζητάνε να υπάρχουν κατώτατες εγγυημένες τιμές για να μπορούν να μείνουν στο χωράφι και να παράγουν ποιοτικά και φθηνά αγροτικά προϊόντα που θα φτάνουν φθηνά και στα εργατικά λαϊκά στρώματα και δεν θα υπάρχει ένας μεσάζοντας που είναι εμποροβιομήχανοι, είναι οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ και άλλοι, οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας πανάκριβα μια φτηνή σοδιά. Άρα, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, αυτά τα αιτήματα είναι που πρέπει να μπουν στο επίκεντρο. Προφανώς το ΚΚΕ στηρίζει τα αγροτικά μπλόκα και αποδεικνύεται ότι μόνο μέσα από τη διεκδίκηση και οι αγρότες μπορούν να αποσπάσουν περισσότερες. Θα να πάνε και στην Κομισιόν να παίξουν με τους άλλους Ευρωπαίους αγρότες να διαδηλώσουν μαζί, ή την Κομισιόν δεν τη θέλετε βοήθεια γιατί είσαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μα ίσα ίσα αυτό λέμε, ότι διαδηλώνουν σε όλη την Ευρώπη οι αγρότες απέναντι σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία τους αντιμετωπίζει, τους ξεκληρίζει και γενικότερα είναι απέναντί τους. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουν και μπροστά στις ευρωεκλογές. Πέρα όμως από αυτό, εδώ έχουμε την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα. Για παράδειγμα, η αύξηση της τιμής της ενέργειας οφείλεται στην πράσινη μετάβαση, στην απελευθέρωση της ενέργειας, στα χρηματιστήρια ενέργειας, που έφτασε την τιμή της κιλοβατόρας από 7 λεπτά το 2020 στα 17 λεπτά σήμερα. Είναι μια κοινή δηλαδή πολιτική που έχουν υπηρετήσει όλα τα κόμματα που κυβερνούν και κυβέρνησαν τη χώρα. Δημοσιονομικές αντοχές η κυβέρνηση έχει όταν είναι να επιδοτήσει με 12 δισεκατομμύρια τις μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, όταν έχει να δώσει 8,5 δισεκατομμύρια για να αγοράσει τα F-35 που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά υπηρετούν τους επιθετικούς πολεμικούς σκοπούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Όταν όμως ζητάνε οι αγρότες να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους και να ζήσουν, τότε δεν υπάρχουν λεφτά. Θέλω να... Κύριε Κωνσταντή. Λοιπόν, ο αγώνας των φοιτητών είναι δίκαιος. Ναι. Και η κυβέρνηση καλά θα κάνει να ακούσει τα αιτήματά τους, που παλεύουν για ένα αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο. Παλεύουν για να έχουν πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Παλεύουν για να έχουν σύγχρονες και δωρεάν φοιτητικές εστίες και όχι το σημερινό χάλι, που είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής. Η κυβέρνηση έχει βρει το μάστορά της, είναι η αλήθεια. Μπορεί να απολαμβάνει τη στήριξη ή την ανοχή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ανοίξει το δρόμο στην εμπορευματοποίηση της παιδείας, αλλά έχει πραγματικό αντίπαλο. Δεν ξέρω αν την απόλαυσε απόψε πολύ ο κύριος Ρωμανός. Και αυτός ο αντίπαλος, πάντως και οι δύο αγαπητοί συνομιλητές, θα ήταν κριτήρια για να αποδεχτούν το δεδομένο που για αυτούς είναι η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση είναι γελασμένη αν πιστεύει ότι με συκοφαντίες, με καταστολή και με απειλές θα καταφέρει να εμποδίσει αυτόν τον αγώνα που ήδη καθυστερεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι το Γενάρη θα έχει ψηφιστεί και δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Θα μου επιτρέψετε όμως. Μισό λεπτό ακριβώς. Ναι. Μειοψηφία στην εκπαίδευση είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Το 70% των φοιτητών αντιδρά. Παράνομα για την κυβέρνηση είναι όλα. Η συνέλευση, η κατάληψη, τα αγροτικά μπλόκα, οι κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς, γι' αυτό αξιοποιεί την καταστολή. Νόμιμο είναι μόνο η αδικία και αυτό έρχεται να νομοποιήσει και με την να νομοποιήσει. Την αντίθετη κριτική μου κάνω. Να νομοποιήσει και με το νομοσχέδιο. Συνήθως όταν δέχεσαι δύο αντίθετες κριτικές σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Ληστείς στα πανεπιστήμια δεν είναι οι φοιτητές τους. Ληστείς είναι η πολιτική της κυβέρνησης που έχει καταληστέψει τη χρηματοδότηση, τα αποθεματικά. Ληστεύει τα όνειρα και τα πτυχία των νέων ανθρώπων και δεν τους δίνει δικαιώματα στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά τα δικαιώματα διεκδικούν και τις επόμενες μέρες οι αγώνες θα δυναμώσουν.